οργανώνουμε σε συνεργασία και υπό την αιγίδα του Δήμου Βόρειας Κοινωνίας ένα διήμερο φεστιβάλ στις 26 εβδόμου με τον Γιάννη Κότσιρα και τον Λαβίδη Μαχαιρίτσα και σε 9 εβδόμου με τον Βασίλη Κωνσταντίνο και τον Χρήστο Θημαίο. Ενάντια στο κλίμα των ημερών και αυτή τη ψυχολογία που μας έχει όλους κλεισμένους όλοι αυτό μας, αποφασίσαμε να μην το ακυρώσουμε όπως συνήθως γίνεται τελευταία και να την κάνουμε τελικά την εκδήλωση μαζί με το Δήμαρχο εδώ. Και σας καλούμε να περάσουμε όμορφα αυτές τις δύο μέρες στο παράλληλο άστρο στο γήπεδο σε 26 εβδόμου λοιπόν και 9, 26 και 9 εβδόμου. Σήμερα, σε αυτή τη συνάντηση που κάνουμε, οργανώνουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για την οργάνωση του δεύτερου Under Rock Festival στο παράλληλο άστρο. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου για το έτος 2015 είναι πολλές σε αριθμό και υψηλές σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Είναι διασπαρμένες σε αρκετά μέρη του Δήμου της Βόρειας Κοινωνίας και έχουν δύο στοχεύσεις. Ο στόχος τους είναι διπλός. Οι πιο πολλές από τις εκδηλώσεις έχουν σκοπό εσωτερικό, έχουν σκοπό ο οποίος υπηρετεί τα του Δήμου μας και έχουν σκοπό να κοινωνήσουν όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται το μήνυμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, το μήνυμα της ανακύκλωσης των σκουπιδιών στην πηγή, στα σπίτια μας. Αναφέρονται λοιπόν περισσότερο στους κατοίκους και στους επισκέπτες του τόπου μας. Η δεύτερη στόχευση, την οποία υπηρετεί το Under Rock, είναι το απαραίτητο στοιχείο της εξωστρέφειας που πρέπει να δείχνει ένα σύνολο πολιτιστικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι. Αποφασίσαμε λοιπόν μετά την πρόταση της εταιρείας Κέρας να συνδιοργανώσουμε, να συμμετέχουμε, να θέσουμε υπό την αιγίδα μας το δεύτερο Under Rock Festival, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να πάρουμε δύο εκδηλώσεις πολύ υψηλού επίπεδου, δύο εκδηλώσεις οποίες θα συρρεύσει μεγάλος αριθμός επισκεπτών για να τις δει, να το εντάξουμε αυτό το πράγμα πάνω σε ένα συνεχιζόμενο πρότυπο, να ασχοληθούμε με ένα φέστιβαλ λοιπόν και όχι με κάποιες αποκομμένες χρονικά εκδηλώσεις. Εκδηλώσεις λοιπόν όπως καταλάβατε, στις οποίες θα συμμετέχουν πολύ μεγάλα ονόματα από καλλιτεχνικής άποψης και που θα έχουν φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο ώστε όλη η παραγωγή να είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτή είναι η διαφορά λοιπόν με παλιότερες εκδηλώσεις. Στο παρελθόν, την τελευταία τετραετία, έχουν γίνει αρκετές μεγάλες μουσικές εκδηλώσεις στο Δήμο μας. Αυτή τη φορά όμως είναι μια μεγάλη μουσική παραγωγή. Μια παραγωγή που ευελπιστούμε να παραλαμβάνεται και να δημιουργήσει έναν πολύ σημαντικό θεσμό φεστιβάλ, μουσικού φεστιβάλ, που να έχει απήχηση σε όλη την Πελοπόννησο. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Μαντά. Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να κάνω σαφές ότι χωρίς την σημαντική βοήθεια του Δήμου Βόρειας Κοινωνίας, τόσο την οικονομική όσο και την υλικοτεχνική υποδομή, την υλικοτεχνική υποστήριξη, δεν θα μπορούσε αυτό το δεύτερο Under Rock Festival να διοργανωθεί. Όχι μόνο όμως ο κύριος Μαντάς, αλλά και η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Βόρειας Κοινωνίας, με προεξάρχουσα την κυρία Γεωργία Κούβαλη, συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να μας βοηθήσουν, να μας συνδράμουν, να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το δεύτερο εγχείρημα του Under Rock Festival. Όπως είχαμε πει και πέρυσι, το Under Rock είναι ένας καινούριος θεσμός που ξεκινάει στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι ένα μουσικό συναυλιακό event, το οποίο φιλοδοξεί να καθιερωθεί στα πρότυπα και στις προδιαγραφές των μεγάλων φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ έχει ένα εξαιρετικό δυναμικό μουσικών παραγωγών, συγκροτημάτων και ανθρώπων που υπηρετούν τη σύγχρονη τέχνη, δεν έχει την πλατφόρμα εκείνη που θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς τους καλλιτέχνες να προβάλλουν το έργο τους και να το αναδείξουν. Έτσι λοιπόν, σχεδιάσαμε πέρυσι το πρώτο Under Rock στην Τρίπολη, στο γεωγραφικό κέντρο της περιφέρειας, και φέτος, επειδή το μεταφέρουμε χρονικά μέσα στο καλοκαίρι, αποφασίσαμε να το πάμε παραλία. Συνεπώς, φέρνουμε τη διοργάνωση στο παράλιο Άστρος με προοπτική και με βαθιά μας επιθυμία να το καθιερώσουμε στην περιοχή αυτή. Δηλαδή η έδρα του Under Rock από εδώ και πέρα να είναι το παράλιο Άστρος, ο Δήμος Βόρειας Κοινωνίας. Να πω δύο λόγια πριν ξεκινήσω να σας πω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης και τους συμμετέχοντες. Να σας πω ότι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, το φεστιβάλ αυτό δεν είναι απλά μία ακόμα ή δύο ακόμα συναυλίες από αυτές που κατακλείζουν την ελληνική περιφέρεια το καλοκαίρι. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι η υποδομή του φεστιβάλ
είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μιλάμε για, για μια παραγωγή πολύ ακριβή και πολύ μεγάλη σε μέγεθος. Μόνο η σκηνή θα σας πω ότι θα έχει εμβαδόν γύρω στα 120 τετραγωνικά, 2 μέτρα ύψος, και τα φώτα και τα ηχεία και το ηχητικός εξοπλισμός, ο οποίος θα υποστηρίξει τις 2 μέρες των συναυλιών, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Αντάξιος των ονομάτων που θα συμμετέχουν στο φετινό line-up. Το φετινό line-up το έχουμε κατανείμει σε 2 διαφορετικές ημέρες και όχι σε 2 συνεχόμενες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν προσπαθείς να κλείσεις για συμμετοχή τόσο μεγάλα ονόματα όσο αυτά τα οποία συμμετέχουν φέτος, οι δυσκολίες να βρεις συνεχόμενες ημερομηνίες είναι πολύ μεγάλες. Έτσι λοιπόν, το φετινό line-up είναι στις 26 Ιουλίου, την ερχόμενη Κυριακή, με headliners τον Γιάννη Κότσιρα και τον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, σε μια εξαιρετική συνεργασία φέτος το καλοκαίρι των 2 κορυφαίων καλλιτεχνών. Ειδικότερα ο Γιάννης Κότσιρας δεν έχει ξανάρθει στην περιοχή, είναι η πρώτη του εμφάνιση στην περιοχή. Και υπάρχει και μια μεγάλη έκπληξη στο line-up της πρώτης Κυριακής, 26 Ιουλίου, συμμετέχει η μπάντα Boogie Sinners. Είναι μια από τις ελάχιστες ελληνικές μπάντες που υπηρετούν πιστά το blues και το southern ήχο του rock. Και έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο Θοδωρής ο Αλεξίου, ο frontman των Boogie Sinners, ο οποίος θα σας πει και 2 λόγια μετά, αφού παρουσιάσω εγώ το event. Όπως επίσης, θέλω να πω για τους Boogie Sinners 2 χαρακτηριστικά. Το πρώτο, ότι είναι η μοναδική μπάντα στην Ελλάδα η οποία έχει καταχωρηθεί στο Διεθνές Blues Hall of Fame, η μεγαλύτερη ίσως διάκριση παγκοσμίως για blues μπάντες, για καλλιτέχνες που υπηρετούν το blues, και έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό συνεργασιών με Αμερικάνους και λοιπούς καλλιτέχνες του εξωτερικού, όπως ο κύριος Τόμι Μακόι, ένας ζωντανός θρύλος του blues, ο οποίος υπηρετεί για πολλές δεκαετίες το αμερικάνικο blues. Ήταν συνεργάτης του αείμνηστου Stevie Ray Vaughan, τεράστιου μπλουζίστα, ο οποίος κάνει για πρώτη φορά περιοδεία στην Ευρώπη και ξεκίνησε την περιοδεία αυτή από την Ελλάδα και μάλιστα από την Αθήνα, παίζοντας μαζί με τους Boogie Sinners. Ο κύριος Μακόι μας κάνει την τιμή να είναι εδώ σήμερα μαζί μας στη συνέντευξη τύπου. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα. Thank you very much. Παίζουμε στις 26 Ιουλίου, ανοίγουμε τη συναυλία, τη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα και του Λαβρίντη Μαχαιρίτσα. Είναι μεγάλη μας τιμή. Παίζουμε αυτούς τους 2 καλλιτέχνες με την ίδια βραδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τον Δήμαρχο, τον κύριο Κώστα Καρμπέρι, όλους μας καλέσανε. Είμαστε εδώ, βρίσκομαι εδώ με τον Τόμι Μακόι από την Φλόριδα. Μας έκανε την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία την Πέμπτη βράδυ μαζί. Ξεκινάει το tour του από την Αθήνα, όπως σας είπε και ο κύριος Καρμπέρης, και συνεχίζει σε όλη την Ευρώπη. Το ρεπερτόριό μας κινείται κυρίως σε νότιο ήχο. Καλύπτει όλη την γκάμα της rhythm and blues από Buddy Guy, BB King, Stevie Ray Vaughan και όλους αυτούς. Έχουμε πάρα πολύ δικό μας υλικό, τουλάχιστον το μισό και παραπάνω playlist. Έχουμε ήδη ένα δίσκο, βγάζουμε ένα καινούριο single τώρα και μαζί με τον Tommy είμαστε στο στούντιο εδώ και 2 εβδομάδες και γράφουμε. This is my first time to Greece. I've toured Europe numerous times, but my first time here. I'm from Tampa Bay, Florida, where we have beautiful beaches. Until I came to Greece, I thought Florida was the most beautiful, but Greece is beautiful. It's gorgeous. I love it. And I've been very inspired since I've been here. Είναι το πρώτο ταξίδι στην Ελλάδα. Είναι από την Tampa Bay της Φλόριδα, των Ηνωμένων Πολιτειών. Νόμιζε πριν έρθει στην Ελλάδα ότι η Φλόριδα ήταν όμορφη χώρα, αλλά τώρα ανακαλεί και λατρεύει την Ελλάδα και ό,τι υπάρχει. Αυτό το οποίο διοργανώνουμε δεν είναι απλά μια συναυλία όπου θα έρθει ο κόσμος, θα ακούσει μουσική και θα φύγει. Είναι ένα ολόκληρο event, ένα φεστιβάλ που μπορεί να περάσει πολλές ώρες ευχάριστα. Μπορεί να μπει το απόγευμα, να κάνει τη βόλτα του, να ενημερωθεί, να ψωνίσει, να πιει την πύρα του, να φάει, να ακούσει μουσική, να χορέψει και να φύγει γεμάτος μετά από κάποιες ώρες μεγάλης διασκέδασης. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι χωρίς την υποστήριξη των χορηγών μας, προφανώς και χωρίς την υποστήριξη βέβαια του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας, αλλά και των χορηγών μας, το εγχείρημα αυτό δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί. Στο παράλληλο Άστρος εισιτήρια μπορούν να αγοράσουν οι φίλοι του φεστιβάλ εδώ στο Μπαρ Μπαρόλο, όπως και στο Μπαρ Καταφύγιο,
στην, λίγο πιο πέρα, στην άλλη άκρη της, της παραλιακής ζώνης, στο Μεσόγειο Άστρος, στο καφέ Avant-Garde, πίσω από το κτίριο του ΟΤΕ, στην Τρίπολη, στο καφέ Details, στην πλατεία Πετρινού και στο δισκοπωλείο Music Center, στην, στο Άργος, στο Grand Café Καντίνσκι, στο, στο πεζόδρομο, όπως επίσης και στο Ναύπλιο, στο Σύρκουλο, Κοοπερατίβα, Μπαρ, στο πεζόδρομο, το κεντρικό πεζόδρομο. Τέλος, στην Αθήνα, εισιτήρια προβολούνται στο Key Bar στην Οδό Πραξιτέλους και στο δισκοπωλείο, στο τέλος της Πανεπιστημίου, το Music Corner, Πανεπιστημίου και Μανουήλ Μπενάκη. Κλείνοντας, να πω το εξής, ότι πριν από την κάθε μέρα των, των εκδηλώσεων θα διοργανώσει η εταιρεία μας warm-up parties. Το πρώτο warm-up party το διοργανώνουμε την Παρασκευή στο Μπαρόλο και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να ακούσει ωραία μουσική, να πιούμε μαζί ένα ποτό και να περάσουμε πολύ ωραίες στιγμές δύο μόλις μέρες πριν να ανοίξουν οι θύρες του, του φεστιβάλ.